Τα κρασιά της Δυτικής Ελλάδας ταξιδεύουν στην Άπο Ανατολή. Ο στόχος είναι η υποστήριξη των τοπικών υνοποιητικών επιχειρήσεων, αυτές που είναι POP και PUA, κυρίως στην ενίσχυσή τους, στην εξαγωγική τους προσπάθεια σε δύο πολύ σημαντικές αγορές, την αγορά της Ιαπωνίας και της Κορέας. Το πρόγραμμα Προώθηση Ίνων Ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Ιουνίου από τη Σεούλ με εκπαιδευτικό σεμινάριο για 25 επαγγελματίες του ινικού κλάδου από την εξειδικευμένη σχολή Ινογνωσίας Wine Vision Academy. Θα συμμετάσχουν σε μία σειρά από εκθέσεις που προβάλλονται τα κρασιά, τροφίμων και ποτών, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις χώρες για 3 χρόνια διαδοχικές. Θα συμμετάσχουν, θα γίνουν αποστολές των εταιριών αυτών και συναντήσεις με εμπορικούς αντιπροσώπους στις περιοχές αυτές, προκειμένου να δούνε κατά πόσο μπορούν να προωθηθούν τα ελληνικά κρασιά σε αυτές τις 2 χώρες. Θα υπάρξουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εινογευσίες. Το πρόγραμμα προωθεί κρασιά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και το άνοιγμα των κρασιών μας σε νέες και μεγάλες αγορές. Έχει πολλή δουλειά έτσι ώστε να κερδιθεί αυτό το ποσό. Ανέρχεται συνολικά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι για 3 χρόνια και οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν προέρχονται κυρίως από τον νομό Αχαΐας και τον νομό Ηλίας. Να αναφέρουμε πως η Δυτική Ελλάδα είναι η πρώτη ελληνική περιφέρεια που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο αγροδιατροφικός πλούτος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι σημαντικός και στόχος είναι να κατακτήσει πολλές κορυφές.